την πόρτα των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Πειραιός. Θα περάσουν γαλάζια αιρετά αυτοδιοικητικά στελέχη της περιφέρειας Πελοποννήσου σε συνέχεια κλήσεις που έγινε από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη, στη γραμμή που έχει χαράξει ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά μάλιστα τις χαρακτηριστικές αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης περί συγκεκριμένης στήριξης προσώπων και συνδυασμών στις 13 περιφέρειες της χώρας, υπάρχει ήδη κομματική κινητοποίηση προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να έρθουν σύντομα, όπως υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης, και οι επίσημες ανακοινώσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας έχουν κληθεί προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις και οι προθέσεις τους, καθώς επίσης και να ενημερωθούν για την στάση του κόμματος τα γαλάζια στελέχη της περιφέρειας. Το ενδιαφέρον πάντως επικεντρώνεται στην στάση την οποία θα κρατήσουν όσοι σήμερα βρίσκονται στο πλευρό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, μιας και θεωρείται δεδομένη η μη στήριξή του από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος, ως βέβαιο θα πρέπει να θεωρείτε ότι ο γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Γαϊτάνης, ότι θα ζητήσει να ξεκαθαρίσουν πλήρως την στάση τους για το κατά πόσο θα υποστηρίξουν τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας ή θα παραμείνουν στο πλευρό του Πέτρου Τατούλη.